11:30 και στο μικρόφωνο η Ειρήνη Χαρίτου. Θα σας κρατήσω συντροφιά μισή ώρα ακόμη με την εκπομπή «Τα λόγια της νύχτας». Μια εκπομπή για τη νύχτα, τον έρωτα και τη μοναξιά. Αυτό το ξανά πες στην αρχή της εκπομπής. Το ξαναλέει. Λέει και μερικές βλακίες ακόμα, βάζει και 5-6 τραγουδάκια και τελειώνει η εκπομπή. Και μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το έσχος? Μέχρι να γεννήσει η φίλη της η Τζούλη. Η Τζούλη είναι η φίλη της που είχε την εκπομπή, αλλά έμεινε έγκυος και η έξυπνη αδερφούλα μας προθυμοποιήθηκε να την αντικαταστήσει μέχρι να γεννήσει. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι οι σχέσεις των δύο φίλων. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού. Αλένα, στη γραμμή μας έχουμε τον πρώτο μας ακροατή. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα, Ειρήνη. Είμαι ο Ιάκωβος Μουραμπάς. Ιάκωβε! Καλησπέρα, τι κάνεις? Αχ, Ιάκωβος Μουραμπάς. Ας το ρε λίγο να γελάσουμε. Με τον Ιάκωβο Μουραμπά, να μου λείπει. Γιατί τι είναι αυτός ο Ιάκωβος Μουραμπάς? Ο φανατικότερος θαυμαστής της Ειρήνης. Και παίρνει τηλέφωνο στο σταθμό σε κάθε εκπομπή. Και της διαβάζει τα ποίηματά του, γιατί είναι και ποιητής τρομάρα του. Μουραμπάς, ποιητής, δεν τον ξέρω. Γιατί σαν πως τον ξέρει μάνα του. Μόνο η Ειρήνη έχει τις ποιητικές σου συλλογές. Έχει πάρει και τις μελετάει όλη μέρα. Λες και διαβάζει το άξιο νεστή. Και πώς είναι η ποιησή του? Το σούργελο. Και ο ίδιος δεν πάει πίσω όμως. Είναι πιο σούργελο από την ποιησή του. Το τι έχουμε τραβήξει για χάρη του, ούτε που μπορώ να το περιγράψω. Μια ολόκληρη νύχτα μας αγρύπνησε. Σας διάβαζε τα ποίηματά του? Όχι, παιδί μου, δεν ξέρω πού στο διάλογο βρήκε το τηλέφωνό μας και παίρνει μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα την Ειρήνη να την αποχαιρετήσει, διότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Να αυτοκτονήσει γιατί? Άνευ λόγου και αιτίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ ευαίσθητος και τον πληγώνει η πραγματικότητα. Ωρες προσπαθούσαμε και τρεις να τον πείσουμε να μην το κάνει. Τελικά το έκανε? Από ό,τι άκουσες. Δυστυχώς όχι. Και από εκείνη την αποφράδα νύχτα έχει αρχίσει ένα τέλειο το πίτσι-πίτσι με την Ειρήνη. Ώρες ατέλειωτες μιλάς στο τηλέφωνο. Χώρια τα τηλεφωνήματα που τις κάνεις στο σταθμό. Καλά, και τι λένε τόσες ώρες από το τηλέφωνο? Διάφορες απόψεις περί ζωής, περί έρωτες, περί λογοτεχνίας, τέχνης. Μωρέ, μήπως τρέχει τίποτα? Ό,τι μπορεί να τρέξει μέσα από μια γραμμή τηλεφώνου. Τι και μόνο έτσι τηλεφωνικώς επικοινωνούνε, δεν τον έχει δει ποτέ? Ποτέ. Ούτε κι εμείς. Και ασκόπως έτσι μιλάνε, ασχέτως δεν υπάρχει ένα στόχος, ρε παιδί μου. Αυτό μας το έχει αφήσει λίγο φλού, Ειρήνη. Σαν κάτι να πλανάτε, σαν να μην πλανάτε. Τα γνωστά της Ειρήνης. Τι κάνει, Ειρηνούλα μου? Δεν σε βλέπω πολύ καλά. Μουτράκια βλέπω. Έννοιες. Τι έννοιες? Τι? Γέννησε η Τζούλη. Τι, έχει πρόβλημα το παιδί? Όχι, μια χαρά κοριτσάκι είναι. Λοιπόν, και τι, έπρεπε να είναι αγόρι, γερό να είναι και ό,τι να είναι. Μα δεν είναι το πρόβλημα το παιδί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σταματήσω εγώ την εκπομπή και δεν θέλω. Τώρα που συνήθισα τα mass media. Δεν θες αποχωριστεί στα mass media, Δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο είναι? Λοιπόν, θα σου πω. Τον Ιάκωβο Μουραμπά το ξέρεις. Το θαυμαστή σου. Είναι μια εβδομάδα τώρα που δεν μου τηλεφωνεί στο σπίτι. Και αυτή την εβδομάδα δεν μου τηλεφώνησε ούτε στην εκπομπή. Και έχεις πολλούς και φανατικούς ακροατές. Ναι, αλλά από τότε που σταμάτησε η επικοινωνία μου με τον Ιάκωβο, κατάλαβα ότι δεν ήταν ένας απλός ακροατής για μένα. Ειρήνη, είσαι με τα καλά σου? Δεν είναι με τα καλά της, δεν την βλέπεις. 10 μέρες έγινε να την πάρει ο Ιάκωβος τηλέφωνο. Και λοιπόν τον ήξερες και από χθες και σε πήρε ο πόνος? Πώς δεν τον ήξερα? Από το τηλέφωνο. Ναι, αλλά τα λέγαμε σχεδόν κάθε μέρα και ξαφνικά τίποτα. Και τι έγινε? Δεν έπρεπε να σας το πω, ήταν λάθος μου. Δεν καταλαβαίνετε εσείς από αυτά? Μα δεν καταλαβαίνετε, η Ειρήνη είναι τσιμπημένη μαζί του. Καλέ, τσιμπημένη από το τηλέφωνο. Άμα θες να τσιμπηθείς και διαλληλογραφίας τσιμπιέσαι. Καλά, μα θες να τσιμπηθείς, τσιμπιέσαι και από μόνος, δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή ερωτεύτηκε έναν που δεν τον έχει δει καν. Τον έχω δει! Με τα μάτια της φαντασίας. Και η θεία μας η ευτέρπια έβλεπε διάφορα με τα μάτια της φαντασίας, την κλείσα στο δρομοκαίτιο. Και πώς τον έχεις φανταστεί με τα μάτια της φαντασίας σου? Τίποτα το σπουδαίο. Ένας απλός άνθρωπος, σαν το Μασουέλινα. Είναι με τρίο αναστήματος προς το ψηλό, ξανθοκάστανος, γύρω στα 40. Το μαλάκι το έχει αραιώσει λίγο εδώ, αλλά το φέρνει έτσι και δεν φαίνεται. Μάτια κουκούλικα λίγο, μπλε, πονηρά και υγρά. Γωνιώδες πρόσωπο, με σκληρές γραμμές, δέρμα ηλιοκαμένο, που έρχεται σε αντίθεση με το τρυφερό του στόμα. Πλάτες φαρδιές, πόδια μακριά και γυμνασμένα. Αυτός δεν είναι αμέσως Έλληνας, αυτός είναι ο Κέβιν Κόστνερ. Εγώ έτσι τον είδα. Και αν δεν είναι τόσο ο Κέβιν Κόστνερ? Δεν με πειράζει. Και αν είναι σαν τον Ντάνι Ντεβίτο? Εγώ τον αγαπώ, δεν μ' ανάγκη ο Μαρκεζίνης.
Είσαι τρελή, αγαπάς έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις δει. Και τι σημασία έχει αν τον έχω δει? Εγώ τον αγάπησα για τον εσωτερικό του πλούτο. Εγώ δεν λέω να μην έχει εσωτερικό πλούτο. Πρέπει να εξετάς και το αμπαλάζ. Μα το αμπαλάζ το πετάς και κρατάς το περιεχόμενο. Το σώμα είναι το αμπαλάζ. Το περιεχόμενο έχει σημασία. Υπάρχουν μερικά πράγματα που γίνονται με το αμπαλάζ. Ναι, με το περιεχόμενο δεν το έχω ακούσει ποτέ. Μα έρωτας ειρήνης για τον Ιάκωβο είναι ψυχικός. Μια πορεία προς την πνευματική τελείωση που πρεσβεύει και ο Πλάτωνας. Μωρέ, έκανε κάτι συμπόσιο ο Πλάτωνας να σου φύγει το καφάσι. Μη γίνεσαι πρόστιχη. Εγώ γίνομαι πρόστιχη που τα λέει αυτοί που τα κάνανε. Μα τι περίεργο βρίσκεται σε αυτό τον έρωτα. Εσύ δηλαδή το βρίσκεις φυσικό να αγαπάει κάποιον που δεν τον έχει δει. Πολύ φυσικό. Ξέρεις, η κόρη μιας φίλης μου ερωτεύτηκε έναν από τη φωνή του και μόνο. Πήρε λάθος τηλέφωνο ένας από ένα καθαριστήριο, πιάσανε κουβέντα, ερωτεύτηκαν και παντρευτήκανε. Σήμερα είναι πάλι και δυο στο ίδιο καθαριστήριο. Η κόρη μιας άλλης φίλης μου ερωτεύτηκε έναν από λιογραφία. Αυτή εδώ, αυτό στη Μελβούρνη. Σήμερα ζουν και δυο ευτυχισμένοι στη Μελβούρνη. Και η κόρη μια άλλη φίλη μου. Ερωτεύτηκε έναν που δεν τον είχε δει, ούτε τον είχε ακούσει, μόνο βρήκε το όνομά του στο τηλεφωνικό κατάλογο και τον ερωτεύτηκε μόνο από το όνομα. Όχι. Έλα τώρα, παιδιά, καθαμένα κι εσύ. Μην τη δίνει σαβάνι να κάθεται να σκάει για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει. Τον ξέρω πολύ καλύτερα από πάρα πολλού που έχω δει. Δεν έχει δει και μυριάδε. Αυτού του λίγου που μου τύχανε τέλο πάντων και σα πληροφορώ χωρί να τον έχω δει, ο Ιάκωβο είναι καλύτερο από όλου. Έλα, μπρε, Ειρηνούλα μου, φάει λίγο. Δεν έφαγες φαΐ. Φάει τουλάχιστον το κεκάκι που σου έφτιαξα. Δεν μπορώ, μπεμπέκα μου, δεν πάει τίποτα κάτω. Είναι η 11η μέρα που ο Ιάκωβος δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Λέει να έχει αυτοκτονήσει. Χτύπα ξύλο, καλέ, γιατί? Έχει έντονες τάσεις αυτοκτονίας. Πέντε υπόπειρες έχει κάνει μέχρι ώρες. Την 6η εγώ τον έσωσα. Πάρ' τον στο τηλέφωνο, δεν έχει το τηλέφωνό του. Δεν μπορώ, δεν μου το επιτρέπει ο εγωισμός μου. Τότε μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του με άλλο τρόπο, από το ραδιόφωνο. Πώς καλέπτεις αναισθήσεις του Ερυθρού Σταυρού? Όχι, κουτούτσικο, από την εκπομπή σου. Φίλοι μου αγαπημένοι, καλησπέρα σας. Θέμα της απόψινής μας εκπομπής είναι η ερωτική εγκατάλειψη. Τι πιο σκληρό, φίλοι μου, από το να σε εγκαταλείπει το αγαπημένο σου πρόσωπο. Να φεύγει από τη ζωή σου ξαφνικά και να χάνεται. Ζεις λίγο καιρό ευτυχισμένος και μετά, κρακ, κάτι σπάει στη ζωή σου και γεμίζει κενό. Απόψε θα σας διαβάσω ένα ποίημα ενός νέου ποιητή που έχει ασχοληθεί τόσο λυρικά με το θέμα. Λέγεται Ιάκωβος Μουραμπάς και έχει εκδώσει τις εξής ποιητικές συλλογές. Λυπημένη σφενταμιά, ο καημός της Ντάλιας και κάτω από την Αχλαδιά. Το ποίημα που θα σας διαβάσω λέγεται Οδύνη και είναι από την Λυπημένη σφενταμιά. Οδύνη. Μες στο βλέμμα σου το κρύο είχα διαβάσει το αντίο πριν το πεις καλή μου εσύ στη στερνή μας εκδρομή. Κι ανέλπιστα πιάστηκα στις προδοσίες τη φάκα στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα. Μες στο δίλι το μαβί μου είπες φύγε βλάκα στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα. Κι πια τις πίκρες στο ποτό με την τζανάκα στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα. Θρίαμβος, Ρεμπέκα, θρίαμβος! Έπιασε το κόλπο! Απόλυτα! Δεν πρόλαβα να τελειώσω την επαγγελία του ποίηματος Αδύρη και τρρρρ το τηλέφωνο. Και τι σου είπε? Διάφορα ρομαντικά. Αλλά μόλις τελείωσε η εκπομπή με ξαναπήρε στο μέσα τηλέφωνο και κλείσαμε ραντεβού. Μπράβο, μπράβο! Θα τον συναντήσεις επιτέλους! Αύριο το βράδυ θα σε ραντεβού σε ένα μπαρ. Και πώς θα τον γνωρίσεις? Εκείνος θα φοράει ένα κόκκινο πουλόβερ και εγώ ένα μαύρο φουστάρι. Αχ, τι ρομαντικό, τι ρομαντικό! Σαν τα μυθιστορήματα του Μεσοπολέμου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορώ να καθίσω? Καθίστε. Ποια είμαι εγώ? Τι να σας πω, κυρία μου, αν δεν ξέρετε εσείς. Εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις? Δεν καταλαβαίνω. Τα λέω για τις νύχτες. Οδύνη. Ήπια του πόνου το ποτό με την τζανάκα. Στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα. Δεν καταλαβαίνω.
Έλα, Χριστέ, και φαίνω για Ειρήνη. Είμαι η Ειρήνη Χαρίτου. Χαίρο πολύ. Έτσι απλά το λες. Πώς να το πω. Με περίμενες κάπως αλλιώς. Όχι. Ξέρεις, κι εγώ σε είχα φανταστεί, αλλά δεν πειράζει. Αυτό που βλέπω τώρα ξεπερνάει πολύ τη φαντασία μου. Ευχαριστώ πολύ, αλλά... Μα δεν το λέω για κομπλίμα. Ξέρεις, είναι πολύ ευχάριστο να συνδυάζεται η εξωτερική με την εσωτερική ομορφιά. Ο κόσμος, ξέρεις, έχει διαφορετική εντύπωση για εσάς τους ποιητές. Μα δεν είμαι ποιητής. Έλα τώρα, μην είσαι τόσο σεμνός, είσαι. Ποιητής. Λυπημένη σφεταμιά. Ο καημός της Ντάλιας. Κάτω από την αχλαδιά. Τι έγινε. Δεν ξέρεις. Όχι. Τι μπορεί να γίνεται και να κουνιέται η αχλαδιά. Σεισμός. Ιάκωβε, με δουλεύεις. Μα δεν με λένε Ιάκωβο. Και πώς σε λένε, Αρταξέρξη. Όχι, Τάκη. Και γιατί φοράς κόκκινο πουλόβερ. Οι Τάκηδες δεν φοράνε κόκκινο πουλόβερ. Έλα τώρα, Ιάκωβε, μη με κοροϊδεύεις. Μα δεν είμαι ο Ιάκωβος. Θέλετε και την ταυτότητά μου. Έχετε κάνει λάθος. Ω, συγγνώμη. Με συγχωρείτε να φύγω. Ω, Θεέ μου, τι ντροπή. Μα μη φεύγετε, καθίστε. Μα πώς. Αφού γνωριστήκαμε, ας πιούμε ένα ποτό. Καλά, δεν θα σκαθίσω. Περιμένετε κάποιον άλλον. Όχι ακριβώς. Σας μπέρδεψε με κάποιο γνωστό μου. Έλα, Βρετάκη, με κάνεις και γέλες. Θα πιούμε άλλο ένα. Όχι, έκατσα να πιω ένα και πιω κιόλας δύο. Τα καλά κορίτσια δεν πρέπει να πίνουν πάνω από δύο. Εσύ είσαι καλό κορίτσι. Άμα πιω και τρίτο θα πάψω να είμαι. Ωραία. Σε παρακαλώ. Θα με μεθύσεις. Μία από τα ίδια, σε παρακαλώ. Αμέσως. Αμάν! Τι έγινε. Τίποτα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Καλησπέρα. Είμαι ο Ιάκωβος. Ποιος Ιάκωβος. Και πια του πόνου το ποτό. Τι. Με την τζανάκα. Τι πράγμα. Στην καλαμπάκα. Ανάχαστε στη λύση. Πολύ αργή η Μαρία, τι ώρα τελειώνει αυτό το σινεμά. Θα είναι μεγάλη ταινία που πήγε να δει. Καλά, την Ειρήνη δεν την περιμένω απόψε, για να μην ήρθε μέχρι τώρα. Φαίνεται τα βρήκανε με τον Ιάκωβο. Τα βρήκανε από το πρώτο ραντεβού. Άκου που σου λέω, αυτή τη στιγμή είναι αγκαλίτσα. Ποιος είναι τέτοια ώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κυρία Χαρίτου. Η ίδια. Γιατί. Τι πράγμα. Γιατί μου το έκανες αυτό. Το ποιο. Γιατί δεν ήρθες. Πού. Μην κάνεις πως δεν ξέρεις. Μου είπες ψέματα. Με ξεγέλασες κι εσύ όπως οι άλλες. Καλά οι άλλες. Εγώ πώς εξεγέλασα. Όλες ίδιες είσαστε. Μα τι συμβαίνει. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Εσείς είσαστε η αδερφή της. Όχι, εγώ είμαι η θεία της Μπεμπέκα. Να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Καταλαβαίνεις και πολύ καλά. Με γέλασες κι εσύ που ήσουν η τελευταία μου ελπίδα. Άνθρωπέ μου, σε ξέρω, γνωριζόμαστε. Όχι, αλλά θα με γνωρίσεις τώρα. Την τελευταία μου ώρα. Κυρία Χαρίτου, παίξατε με την καρδιά μου. Εγώ. Έπαιξες εσύ με την καρδιά του. Έπαιξε. Και την ποδοπάτησε χάμω. Τι άλλο μου μένει. Να πεθάνω. Παναγιά μου. Τι να το καλέ. Πιστόλι. Τα καλά το είδα δηλαδή. Γιατί το έχεις το πιστόλι καλέ. Για να σκοτωθώ. Εδώ μέσα. Πήγαινε στην αυλή καλύτερα. Άσου στην αυλή, έχω απλωμένα ρούχα. Εσύ μου γλίτωσες τη ζωή μια φορά. Και τώρα μου την παίρνεις πίσω. Παναγιά μου, θα μας δείξει το Μέγα στο δελτίο των 8.30. Πάρε το πιστόλι. Μακριά. Φέρ' το εδώ, καλέ. Μακριά. Φύγε όλα, κρατάει πιστόλι. Καλά. Σε λίγο θα είμαι νεκρός. Άνθρωπέ μου, μην το κάνεις αυτό, όποιος και να είσαι. Η ζωή είναι γλυκιά. Άσε που θα μας βάλει σε εμάς εμπελάδες, ανακρίσεις, αστυνομικά τμήματα. Μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Πίσω. Μην το κάνεις, άνθρωπε, με εγώ ραντεβού αύριο με τη μοδίστρα μου. Εγωίστρια, εγώ πεθαίνω και εσύ σκέφτεσαι τη μοδίστρα σου. Δεν θα πάει στη μοδίστρα της. Θα πάω. Όχι, δεν θα πάω. Δεν θα πάει, μην το κάνεις κι εσύ αυτό, ε. Θα το κάνω, για να δείτε πως πεθαίνει ένας ποιητής. Όπως όλοι οι άλλοι φαντάζομαι. Για να δείτε πως πεθαίνει ο Ιάκωβος Μουραμπάς. Ο ποιος. Είσαι και κουφή, ο Ιάκωβος Μουραμπάς. Ο γνωστός Ιάκωβος Μουραμπάς. Ναι. Ο ποιητής. Που ήπιε του πόνου το ποτό με την τζανάκα. Με την τζανάκα.
Στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα. Στην Καλαμπάκα. Ιάκωβε, μία έχει γίνει παρεξήγηση, δεν είμαι εγώ, Ειρήνη. Μαλλιά κουβάρια, τα έχει κάνει, Ειρήνη, μαλλιά κουβάρια. Δίνεις ραντεβού με τον Ιάκωβο και πας και φλερτάς με τον Τάκη. Δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει? Το κόκκινο πουλόβερ του Τάκη. Ήταν ένα σήμα που μου έστειλε η μοίρα. Καλά, η μοίρα σου έστειλε το σήμα για το κόκκινο πουλόβερ. Εσύ όταν κατάλαβες το λάθος, γιατί πήγες και κάθισες δίπλα του? Με παρέστηρε η γοητεία του. Ωραία, και τώρα τι θα κάνουμε με τον άλλον που τηλεφωνάει καθημερινά και απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει? Αγνέ, τι θα κάνω? Βρίσκομαι σε φρικτό δίλημα. Ποιο να διαλέξω? Τον Τάκη ή τον Ιάκωβο? Το κάλος ή το ψυχικό περιεχόμενο? Λέγε, τι διαλέγεις? Το κάλος φυσικά. Μα εσύ έλεγες ότι σε ενδιαφέρει περισσότερο το ψυχικό περιεχόμενο. Ναι, δεν λέω. Καλό είναι το ψυχικό περιεχόμενο, αλλά να έχει ένα αλφα μπαλάζ. Ωραία, διαλέγεις τον Τάκη. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσεις τις προθέσεις σου με τον άλλον. Α, δεν μπορώ. Πρέπει. Θα του κλείσει ένα ραντεβού αύριο μεθαύριο και θα του πεις το και το. Αυτό αποκλείεται, ξέχασε το. Γιατί? Διότι ο Ιάκωβος έμεινε ώρα στο μπαρ, με είδε. Μπορεί να με παρατήρησε και να με αναγνωρίσει. Και τότε ποια η θέση με μένα? Και τότε ποιος θα του τα εξηγήσει, η Μαρία Πενταγιώτησα? Η Μαρία Πενταγιώτησα μπορεί όχι, αλλά η Μαρία Χαρίτου μπορεί. Θες να πεις ότι θα πάω εγώ να του πω ότι δεν τον θες εσύ? Αυτός δεν επιμένει να δει εσένα. Δεν κατάλαβες. Εσύ θα πας να του πεις ότι δεν τον θέλεις εσύ? Τώρα μπερδεύτηκα. Κοίταξε να δεις. Ο Ιάκωβος από τις τρεις μας έχει δει μόνο την Όλγα. Δεν ξέρει ούτε πως είμαι εγώ ούτε πως είσαι εσύ. Οπότε θα του κλείσουμε ένα ραντεβού σαν το χτεσινό και θα πας εσύ να του τα εξηγήσει ως Ειρήνη. Να πάω εγώ να κάνω σένα. Δεν θα είσαι καλά. Μα γιατί, αφού δεν πρέπει να με δει εμένα, διότι μπορεί να με αναγνωρίσει. Καλά σου λέει, δεν είναι τίποτα. Μισή ωρίτσα δουλειά είναι, πήγαινε. Άμα θέλεις μπορεί να έρθω και εγώ, για παρέα. Καλά, εσύ ως τι θα πας, ως δεύτερη Ειρήνη? Εγώ θα παριστάνω τη Μαρία, οπότε και να με αναγνωρίσει δεν τρέχει τίποτα. Γεια σου, Ιάκωβε. Είμαι η Ειρήνη. Επιτέλους. Και από εδώ η αδερφή μου η Μαρία, Ιάκωβος Μουραμπάς. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Καθίστε. Δεν σε γνώρισε. Πώς είπατε? Τίποτα, τίποτα. Θα πάρετε κάτι? Ναι, ευχαριστώ. Γκαρσόν, τι θα πάρεις, Ειρήνη? Ένα ουίσκι. Ειρήνη, είπε ο άνθρωπος. Αχ, ναι. Αλλά επειδή εγώ ξέρω πάντα τι πίνεις, το είπα εγώ. Και εσύ τι θα πάρεις, Μαρία? Εγώ τώρα, έτσι. Ένα gin tonic. Ένα gin tonic και ένα ουίσκι, παρακαλώ. Αμέσως. Λοιπόν. Ξέρεις, Ειρήνη, είμαι πολύ ταραγμένος για τα χτεσινά. Ντρέπομαι πολύ για την αναστάτωση που έφερα στην Όλγα και στη θεία σας. Το έχουν ξεχάσει ήδη. Αλλά και εσύ, βρε Ιάκωβε, δεν έπρεπε να αναστατωθείς τόσο πολύ που δεν ήρθες στο ραντεβού. Έπρεπε να σκεφτείς ότι κάτι μου έτυχε. Εντάξει, αλλά και εσύ δεν πήρες ένα τηλέφωνο να το αναβάλεις? Αφού σου εξήγησε ότι ήταν κάτι έκτακτο. Εντάξει, ας μην το συζητάμε πια. Ήταν μια ατυχή συγκυρία. Το θέμα είναι ότι είμαστε τώρα εδώ μαζί. Σωστά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, Ειρήνη, που επιτέλους συναντιόμαστε. Ξέρεις, και μόνο ακούγοντας τη φωνή σου έπλασα όνειρα. Όνειρα για μένα και για σένα. Ναι, αλλά μήπως. Λέω, μήπως βιάστηκες λίγο να τα πλάσεις. Γιατί? Γιατί δεν με ξέρεις. Μα είναι σαν να σε ξέρω χρόνια. Αυτά που μου είπες από το τηλέφωνο και από το ραδιόφωνο δεν μου τα έχει πει κανείς ποτέ. Ναι, αλλά μπορεί να έχει άλλες πτυχές ο χαρακτήρας μου, ξέρεις. Γιατί εγώ είμαι καλή-καλή, αλλά είμαι και στριμμένη. Ναι, ναι. Μα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που μιλάει τόσο ποιητικά όπως εσύ να είναι και στριμμένος? Και βέβαια μπορεί. Δεν ξέρετε τι στριμμένο άντερο είναι η Μαρία, μπες και αυτό το λέτε. Ποια Μαρία? Η Ειρήνη, ήθελα να πω. Ευχαριστούμε. Στην υγειά σου, Ιάκωβε. Στην υγειά σου, Ειρήνη. Ευχαριστώ. Ειρήνη, είπε καλέ. Αχ, ναι. Και στην υγειά σου και σένα, Μαρία. Ευχαριστώ. Μαρία, ξέρεις, εσύ κάτι μου θυμίζεις. Εγώ? Ναι, ιδιαίτερα η φωνή σου. Τι έχει φωνή μου? Μου είναι γνωστή. Πολύ γνωστή. Ξέρεις, μπορεί να σου θυμίζει κάποιες άλλες γνωστές. Το έχουν αυτό οι φωνές, μοιάζουνε. Ίσως. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε πόσο ιδιότροπο και στριμμένο άτομο είναι η Μαρία μας. Ειρήνη, Ειρήνη. Μαρία. Αχ, ναι, Μαρία. Μα τι λέει? Τίποτα, μωρέ, δεν έχει σημασία. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι στριμμένη. Έχω κάνει 4 γάμους, έχω 2 παιδιά, 3 ξόγαμα. Καλά, είμαι πολύ επικίνδυνη γυναίκα, Ιάκωβε. Δεν κάνω εγώ για σχέση. Δεν το πιστεύω. Να το πιστέψεις. Μα άλλα μου έλεγες στο τηλέφωνο. Αμάν. Τι έγινε? Ο Τάκης. Ο Τάκης Τάκης. Ναι, καλέ. Ποιος Τάκης Τάκης? Σταμάτα, μωρή Ιάκωβε, μετά εσύ.
Αυτός μέσα λείπει τώρα. Μα ποιος είναι αυτός? Ένας φίλος της Ειρήνης. Της Μαρίας, δηλαδή αυτήν είσαι εδώ πέρα. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια. Γεια. Ναι, γεια. Σας λένε και σας Ειρήνη. Όλες παραδόξες. Α, είστε συνονόματες, ε. Όχι, την κοπέλα τη λένε Μαρία. Μαρία. Ναι. Μα χθες μου συστήθηκες με άλλο όνομα. Ήταν σε μυστική αποστολή γι' αυτό. Βασικά με λένε Μαρένα. Δηλαδή Μαρία Ειρήνη. Και χρησιμοποιώ ποτέ το ένα ποτέ το άλλο. Να αλλάξω όπως τα μοναζιγά, καταλάβατε. Μάλιστα, και σήμερα με ποιο κυκλοφορείς? Με όποιο βρει εύκαιρο. Με το Μαρία. Μα δεν καταλαβαίνω. Θεμάτα, Μωριάκο, δεν με πέσει. Ώστε χθες Ειρήνη, σήμερα Μαρία. Με τι σημασία έχουν τα ονόματα και δεν κολλήσουμε τώρα. Αύριο πώς θα σε λένε? Φρυδερίκη. Μαρία. Ειρήνη. Μα επιτέλους, ποια είναι η Μαρία και ποια είναι η Ειρήνη? Σταμάτα, Μωριά, έχουμε μετέσει. Τέλος πάντων, όταν αποφασίσεις πώς θα σε λένε, γράψε μου. Σε ποια διεύθυνση, Τόκι, Τόκι! Μα τι γίνεται εδώ? Σταμάτα, Μωριά, έχουμε! Τόκι, Τόκι! Μα τι συμβαίνει? Έφυγε, Τόκι, αυτό συμβαίνει, δεν βλέπεις? Κι εγώ τι φταίω? Ειρήνη, μου οφείλεις μια εξήγηση. Δεν σου οφείλω καμία εξήγηση, εντάξει. Ας τον, παιδί μου, εμένα μιλάει. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Ιάκωβε. Εγώ βασικά ήρθα εδώ πέρα για να σου πω. Ότι καλή η ποιήση, καλή και καλαμπάκαλα δεν. Δεν ταιριάζουμε. Μια στιγμή, μια στιγμή. Μια-μια να μιλάτε. Μίλα, Ειρήνη. Όχι, να δεις, Ιάκωβε. Σταμάτα, παιδάκι μου. Εγώ θα μιλήσω. Καλά, λέγε. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Ιάκωβε. Εγώ ξέρεις, είμαι μια γυναίκα αντίθεση, άμυαλη, αλλοπρόσαλη. Δεν κάνω για σένα, παιδί μου. Αυτό ήρθα να σου πω. Και τώρα το θυμήθηκες. Ένα, μια απόδειξη του πόσο αλλοπρόσαλη είμαι. Κατάλαβες, δεν ταιριάζουμε, θα δυστυχήσεις. Ξέχασέ με, άφησέ με όσο είναι ακόμα νωρίς για σένα. Ειρήνη, αδικείς τον εαυτό σου. Τι λες, καλέ, δεν ξέρω εγώ τι παλιογίνεκο είμαι. Ξέρεις πόσους άντρες έχω βασανίσει εγώ. Πολλούς, όνο και έστει αριθμός. Έχω κάνει 2 γάμους και 3 παιδιά. Μα πριν είχες 4 γάμους και 5 παιδιά. Τέλος πάντων, είναι πολύ. Σκέψεις πως πολύ ήταν που ξεχνάει τον αριθμό. Μα. Δεν έχει μακέ μου, θα δυστυχήσει μαζί μου. Υπάρχουν τόσες γυναίκες, βρες καμιά άλλη, καλέ. Δηλαδή πρέπει να το πάρω απόφαση ότι εμείς οι δύο δεν. Τι σου λέω τόση ώρα! Και κοίτα μην αυτοκτονήσεις πάλι, εντάξει! Και πώς το πήρε, στενοχωρήθηκε? Φαντάζομαι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι χάσαμε τον Τάκη. Δεν σου τηλεφώνεις ούτε τίποτα? Άκρα του τάφου σιωπή, έξαλλη με μπεμπέκα, έξαλλη. Τι να σου πω, Ειρήνη μου, δεν αρκέστηκε στον Ιάκωβο, ήθελες και τον Τάκη. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Μια γυναίκα, 2 άντρες, κομπολόι, δίχως χάντρες. Κομπολόι, δίχως χάντρες, μια γυναίκα. Τα. Α, ο κύριος Μουραβάς. Δεν με περιμένατε. Ομολογώ πως όχι. Δεν ήρθατε πάλι να αυτοκτονήσετε? Όχι, το αντίθετο. Είστε σίγουρος? Απολύτως. Δεν έχετε επιστολή? Όχι. Να βεβαιωθούμε, συγγνώμη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, ελεύθερος, περάστε. Ευχαριστώ. Θα ήρθατε, φαντάζομαι, για την Ειρήνη. Όχι, λάθος μαντέψατε. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάποια ανάτυχη ιστορία με την Ειρήνη, αλλά δεν ήρθα τώρα για αυτήν. Το κεφάλαιο Ειρήνη έχει κλείσει πια για μένα. Το ίδιο και για εκείνη. Τόσο το καλύτερο. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής της επισκέψεως? Θέλω να δω τη Μαρία. Τη Μαρία? Ναι, κυρία Χαρίτου, γιατί ξέρετε, αν και γνωριστήκαμε κάτω από περίεργες συνθήκες, εντυπωσιάστηκα πολύ από την αδερφή σας τη Μαρία. Το θέμα είναι ποια Μαρία είδατε. Μα πόσες Μαρίες έχετε? Μα εμείς μία έχουμε, αλλά... Αλλά τι? Είναι τόσο δύσκολο να τη φωνάξετε? Ο δύσκολο δεν είναι. Το θέμα είναι θα έρθει η Μαρία ή θα έρθει κάποια άλλη. Μα πώς γίνεται άμα φωνάξετε τη Μαρία να έρθει κάποια άλλη? Ω, γίνεται, γίνεται. Μαρία! Τη φώναξα εγώ τώρα, εντάξει. Μαρία! Τι θες, καλέ! Ο Ιάκωβος. Μα αυτή είναι η Ειρήνη. Είδες πως τα έλεγα. Μα πώς ήρθε η Ειρήνη αφού φωνάξατε τη Μαρία? Έλα μου τα. Ξέρεις, Ιάκωβε, εμείς σε αυτό το σπίτι, άμα θέλουμε κάτι, φωνάζουμε ένα όνομα και όποια τα ακούσει έρχεται πρώτη. Ασχέτως τώρα ονόματος. Περίεργο. Τέλος πάντων, τώρα μπορείτε να μου φωνάξετε τη Μαρία? Ναι, σου τη φωνάξουμε ούτε μία αντίρρηση. Ναι. Μαρία! 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 Μαρία, έχεις τρελαθεί και φωνάζει τον εαυτό σου. Α, ο Ιάκωβος. Μα εσένα φωνάζαμε, Μαρία μου. Γεια σου, Μαρία. Αντίο. Μαρία! Μαρία! Ξαναμπήκε. Ναι. Είναι λίγο ντροπαλή, ξέρεις. Άμα δει άντρα, έτσι κάνει, κρύβεται. Αλλά μην ανησυχείς. Περίμενε εσύ εδώ και θα στη φέρουμε. Για σέξω, μωρή.
Έξω! Δεν το θέλω, δεν το θέλω, διώχτε τον! Δεν θα σου βγάζω εγώ το φίδι από την τρύπα κάθε φορά, έξω! Λες έξω να τα πεις μόνη σου! Μα τι πράγμα γι' αυτό! Με θέλει ο Σιρήνη, με θέλει και ο Μαρία! Και Βαγγέλνε, σε λέγανε πάλι θα σε ήθελε. Είναι η μοίρα σου. Ένα άντρα υπέρ τη ζωή σου, αυτό είναι ο Ιάκωβος. Και αφού δεν μπορεί με τίποτα να τον αποφύγει, τουλάχιστον. Απόλαυσε τον.